Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 832. Είναι από το βιβλίο Προφήτης ο Αγκαίος, το δεύτερο κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Σελίδα 832, δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Από το βιβλίο Αγκαίος ο Προφήτης. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η του μηνός λέγον: Λάλησον προς Ζωροβάβελ τον διοικητήν του Ιούδα λέγον: Εγώ σύω των ουρανών και τη γη και θέλω καταστρέψει το θρόνο των βασιλείων και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών και οι ύπικοι αναβάτε αυτών θέλουν υπέσει έκαστος δια της ρομφαίας του αδελφού αυτού. Εν τη μέρα εκείνη λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε, Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθιήλ, λέγει Κύριος, και θέλω θέση σε θέση ως φραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Είναι λόγος Θεού και μάλιστα λόγος Θεού από τον Αγκαίο τον Προφήτη και μάλιστα λόγος Θεού από τον Αγκαίο τον Προφήτη τελευταίος, αλλά και πιο σημαντικός. Απευθύνεται πια προσωπικά προς τον Ζωροβάβελ, ενώ μέχρι τώρα απευθυνόταν όχι μόνο στον Ζωροβάβελ, αλλά στον Ζωροβάβελ, στον Ιησού, τον Υιόν του Ιωσεδέκ, τον Ιερέα, το Μέγα, και στον όλο το λαό. Και απευθύνεται προσωπικά λέγοντας πράγματα μοναδικά. Εγώ θα σύσω τώρα τον ουρανό και τη γη, θα καταστρέψω τα πάντα, και εν τη μέρα εκείνη, αφού ολοκληρωθεί η καταστροφή των πάντων, τον θρόνο των βασιλείων, την εξουσία των βασιλείων των εθνών, τις άμαξες και τους αναβάτες, τους υπείς και τους αναβάτες των υπαίων, των ύπων, τότε εγώ θα σε λάβω, Ζωροβάβελ, τον αποκαλεί για πρώτη φορά δούλο μου, εσέναν το δούλο μου, τον ιόν του Σαλαθιήλ, και θα σε θέσω ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα σε θέσω ως σφραγίδα. Και η σφραγίδα την εποχή εκείνη και τώρα ακόμη, αγαπητά μου αδέλφια, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, δηλώνει αξιοπιστία, αλλά το σημαντικότερο, μεταβιβάζει εξουσία. Όταν ο Φαραώ αποφάσισε να μεταβιβάσει την εξουσία του στον Ιωσήφ, του έδωσε το δαχτυλίδι του και του είπε: με το δαχτυλίδι αυτό θα ενεργείς και θα έχεις εξουσία σαν να ήσουν ο Φαραώ. Πολύ αργότερα ο Ασουήρης, ο Αρταξέρξης, έδωσε το δαχτυλίδι του, τη σφραγίδα του, καταρχάς στον Αμάν και εξέδωσε διάταγμα το οποίο δεν μπορούσε να ακυρωθεί εναντίον των Ιουδαίων. Όταν όμως επενέβη ο Θεός, τότε έδωσε το δαχτυλίδι του, την εξουσία του στο Μαραδοχαίο, για να διορθώσει τα κακό σχήμενα με την βασιλική εξουσία. Έρχεται τώρα ο Θεός και λέει κάτι πιθανόν μοναδικό στο Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα της εποχής εκείνης, ότι θα σε θέσω σαν σφραγίδα. Θα έχεις εσύ την εξουσία τη δική μου και θα μπορείς να κάνεις αυτά που εγώ θα μπορούσα να κάνω. Όμως το ερώτημα είναι, τι έκανε μέχρι τώρα ο Ζωροβάβελ και εδόθη σε αυτόν τέτοια εξουσία, αλλά και τι έκανε και ο Θεός στη ζωή του Ζωροβάβελ για να μπορέσει να τον καταστήσει σε τέτοια εξουσία. Όλα ξεκίνησαν το 536, πριν 16 χρόνια από τώρα, όταν ο Κύρος έδωσε διαταγή στο λαό Ισραήλ να επιστρέψει στη χώρα του κατά την προφητεία του Θεού, τη γενομένη από τον Ιερεμία τον προφήτη, πολλά χρόνια πριν,
ότι θα εγείρει τον κύρωτο βασιλιά και θα διαλύσει την εχμαλωσία του λαού Ισραήλ, πράγμα το οποίο έγινε. Ξεκίνησε λοιπόν σαν διοικητής του Ισραήλ ο Ζορωβάβελ και σαν ιερεύς του λαού του Θεού ο γιος του Ιωσεδέκ, και το έργο ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα σταμάτησε, και σταμάτησε για 16 ολόκληρα χρόνια. Οι εχθροί αντεστάθησαν και κατάφεραν και το σταμάτησαν. Όμως όταν αρχίζει κάτι ο Θεός, δεν το αρχίζει για να σταματήσει, αλλά για να τελειώσει. Μόνο που διαλέγει αυτός και το χρόνο και τον τρόπο και τους ανθρώπους που θα ενεργήσει. Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια και ήδη μέσα στις καρδιές του λαού υπήρχε η νοοτροπία και η λογική ότι δεν είναι ακόμη ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και με αυτή τη λογική, ενώ δηλαδή σκέφτονταν ότι δεν είναι καιρός να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού, άρχισαν να κάνουν τα δικά τους πράγματα ο καθένας, να οικοδομεί τον οίκον του, τη δουλειά του, να ασχολούνται όλος ο λαός με όλα τα προσωπικά τους, οικογενειακά τους θέματα, και εγκατέλειψαν κάθε σκέψη με αυτή τη λογική στο έργο του Θεού. Και ο Θεός σήκωσε δύο προφήτες, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, και έλεγξαν τον λαό, αλλά και πρότρεψαν τον Ζορωβάβελ, ακόμη πρότρεψαν και τον Ιησού, τον ιό του Ιωσεδέκ, τον ιερέα, τον Μέγα και όλο το λαό, ότι ξεκινήστε, γιατί δεν βλέπετε τις ενέργειές μου για να καταλάβετε τα λάθη σας. Και οι ενέργειες του Θεού ήταν ότι σπέρνανε πολύ αλλά θερίζανε λίγο, τρώγανε αλλά δεν χορταίνανε, πίνανε δεν ευχαριστιόντουσαν, ντυνόντουσαν δεν θερμαίνονταν, μισθοδοτούντο αλλά το βαλάτιο είναι το τετρυπημένο. Τίποτα δεν τους πήγαινε καλά, δηλαδή δεν είχαν την εύνοια του Θεού. Αν και λαός του Θεού, αν και εκεί που τους ήθελε ο Θεός, θα λέγαμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά δεν είχαν την εύνοια του Θεού καθόλου, γιατί είχαν πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθούν έξω από αυτό που ο Θεός τους ήθελε να ασχολούνται. Έχασαν τον προσανατολισμό τους, έχασαν το αντικείμενο της προσευχής τους, έχασαν το ζήλο τους για τα πράγματα του Θεού και για το έργο του Θεού. Η εντολή εδόθη και ο Ζορωβάβελ άμεσα ανταποκρίθηκε. Και ήταν κάτι που αρέσει στο Θεό, για να φτάσει στο σημείο να θυμάμαστε πάντοτε να τον αποκαλεί δούλο του και να τον θέσει ως φραγίδα του Κυρίου. Άμεσα ανταποκρίθη. Και μάλιστα όταν ξεσηκώθηκαν πάλι οι εχθροί και πλησίασαν και τους είπαν, γιατί οικοδομείτε, δώστε μου τα ονόματά σας, με απειλητικό τρόπο, ο Ζορωβάβελ απάντησε ότι ξεκινήσαμε γιατί μας το είπε ο Κύριος, και χωρίς να φοβηθεί έδωσε το όνομά του και το έργο άρχισε και ο Θεός ευαρεστήθηκε. Αλλά καινούριο πρόβλημα παρουσιάστηκε, το ίδιο σοβαρό. Έβλεπε αυτό το οποίο οικοδομούσε να είναι μικρό και ασήμαντο. Οι δυνατότητές του ήταν περιορισμένες σε σχέση τουλάχιστον με τον Σολομώντα, ο οποίος οικοδόμησε αυτόν τον υπέροχο ναό που έμεινε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας σαν ένα από τα 7 θαύματα της ανθρωπότητας. Σύγκρινε λοιπόν ο λαός αλλά και ο Ζορωβάβελ αυτό που έκανε με αυτό που υπήρχε ή με αυτό που υπολόγιζε, και το βλέπε πολύ μικρό, και πολλοί άρχισαν να αγανακτούν από αυτούς που ακούγανε από παλιά και είχαν δει τη δόξα. Άρχισε να έρχεται απογοήτευσης και φόβος, τι κάνουμε, τι πάμε να κάνουμε, πού πηγαίνουμε, ποιες είναι οι δυνάμεις μας, και όσο βλέπανε μέσα στις δυνατότητές τους, τόσο η απογοήτευση αύξανε. Είναι χαρακτηριστικό όλων των χριστιανών
που παίρνουν την απόφαση να υπηρετήσουν το Θεό, που παίρνουν την απόφαση να κάνουν το θέλημα του Θεού. Βλέπουνε και λένε εγώ αδύνατον. Τι να κάνω? Και μάλιστα ο Μωυσής έφτασε και στο σημείο να πει διάλεξε κάποιον άλλον Κύριε, γιατί εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Τι μου λες τώρα να κάνω ένα τέτοιο έργο, να ελευθερώσω το λαό Ισραήλ από τους Αιγυπτίους, ενώ είμαι βραδύγλωσσος και γέροντας 80 χρονών? Όμως ο Ζωροβάβελ δεν σκέφτηκε έτσι. Τον επισκέφθηκε ο Θεός και λέει για έλα να σου εξηγήσω τώρα στους φόβους σου, στην απογοήτευσή σου, στις ανησυχίες σου και στις μεριμνές σου. Εγώ έχω κάνει μια συνθήκη με το λαό Ισραήλ, ότι όταν υπάρχει σκηνή του μαρτυρίου ή ναός του Θεού, εγώ θα επισκέφτομαι, θα αγιάζω τη σκηνή με τη δόξα μου, θα αγιάζω τους εργαζόμενους αυτό και εγώ θα γίνομαι Θεός τους και αυτή λαός μου και η ευλογία μου θα είναι πλήρης, γιατί το Πνεύμα μου το Άγιο θα μένει ανάμεσά τους, ανάμεσά σας. Γι' αυτό ενδυναμωθείτε, εργάζεστε και μη φοβήστε. Και στη δεύτερη πρόσκληση του Θεού ο Ζωροβάβελ υπήρξε άμεσα ανταποκρινόμενος, με αποτέλεσμα το έργο να συνεχίζεται. Και προσέξτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό: η εντολή εδίδεται προς όλο το λαό και ο Ζωροβάβελ ο διοικητής δεν έδινε εντολές, αλλά εργαζότανε μαζί με το λαό. Δεν έπαιξε τον αρχηγό και τον διοικητή, αλλά ήταν δούλος μαζί με το λαό στο έργο του Θεού. Μαζί ανέβαιναν με το λαό στο βουνό να κόψουν ξύλα. Μαζί ήταν στην οικοδομή. Πρώτος ήταν αυτός, θα τολμούσα να πω. Και αυτό ευαρεστούσε πολύ το Θεό. Όταν όμως άρχισαν μεγαλύτερες ανησυχίες και αγωνίες, έρχεται ο Θεός τώρα να δώσει την πρώτη μεγάλη υπόσχεση. Όπως κάποτε επισκέφθηκα τον Μωυσή και έσυσα τη γη, ιδού τώρα εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη, θα έλθει ο εκλεκτός όλων των εθνών, θα εμπλήσω τον οίκον του τον δόξης, αλλά και αυτό για το οποίο εσείς ανησυχείτε, αγωνιάτε, απογοητεύεστε, απελπίζεστε για το έργο μου, τίποτα δεν μπορώ να κάνω, τίποτα δεν γίνεται, πώς θα τελειώσουμε, πώς θα φτάσουμε, πολύ λίγα είναι αυτά που κάνω μπροστά σε αυτά τα οποία θέλω να γίνουνε. Εγώ λέγω ότι η δόξα του εσχάτου αυτού οίκου θα είναι μεγαλύτερα της πρώτου. Μεγαλύτερη δόξα του Θεού θα αποκαλυφθεί σε αυτόν τον οίκο παρά σε αυτήν τη δόξα του Θεού που είχε αποκαλυφθεί στον πρώτο οίκο. Και έρχεται να διερμηνεύσει, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος το φαινόμενο αυτό και το λόγο εκείνων λέγοντας: το δε έτι άπαξ που λέγει ο Θεός ότι εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, τι σημαίνει? Σημαίνει τον σαλευωμένον τη μετάθεση ως χειροποιήτων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό και το μήνυμα. Υπάρχει ο Ζωροβάβελ, αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια γύρω-γύρω. Πολλά προβλήματα στην καρδιά του, πολλά προβλήματα στο περιβάλλον του, πολλά προβλήματα τα οποία κρύβουνε σαλευόμενα προβλήματα, σαλευόμενα ζητήματα, σαλευόμενα θέματα, τα οποία κρύβουνε τα ασάλευτα. Και αυτό δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο Ζωροβάβελ, αλλά ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα λέει εγώ θέλω να αποκαλύψω τα ασάλευτα στη ζωή σου Ζωροβάβελ, στο έργο του Θεού. Πρέπει να αποκαλύψω και να υψώσω τα ασάλευτα τα οποία κρύβονται και εμποδίζονται από τα σαλευόμενα. Γι' αυτό προτίθεμαι να κάνω μετάθεση, γκρέμισμα των σαλευωμένων.
θα γκρεμίσω τα σαλευόμενα. Και τι θα κάνω? Θα καταστρέψω το θρόνο των βασιλείων. Γιατί πρέπει, όταν θα σύσω εγώ τον ουρανό και τη γη, για να καταστρέψω και να κατακρεμίσω τα σαλευόμενα, θα πρέπει ύστερα να αποκαλυφθεί η δόξα μου μεγαλύτερα από την προηγούμενη. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δοξαστώ στη ζωή του λαού μου, στη ζωή των ανθρώπων, στις οικογένειες των ανθρώπων του Θεού, εάν προηγουμένως δεν καταστρέψω τα σαλευόμενα που κρύβουν και εμποδίζουν την ανάπτυξη των ασάλευτων. Ο Ζωροβάβελ έκανε καλός που υπήκοε πάντοτε στη φωνή του Θεού. Άρεσε στο Θεό, ευαρεστήθηκε ο Θεός. Αλλά είναι άνθρωπος και λίγα μπορεί να κάνει. Έρχεται ο Θεός όμως και λέει σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει αλλά λίγα μπορεί να κάνει, γιατί δεν μπορεί. Εγώ τώρα θα επέμβω για να καθαρίσω το τοπίο. Εγώ θα επέμβω με σεισμό για να γκρεμίσω, να καταστρέψω, να μεταθέσω όλα τα σαλευόμενα. Και όταν εγώ θα καταστρέψω το θρόνο των βασιλείων υπέρ του Ζωροβάβελ, και όταν εγώ θα εξολοθρέψω την εξουσία των βασιλείων όλων, των Πέρσων, των Μίδων, των Βαβυλωνίων, όλων υπέρ του Ζωροβάβελ, και όταν εγώ θα καταστρέψω τη δύναμη, τη μεγάλη των αμαξών και των αναβατών των αμαξών υπέρ του Ζωροβάβελ, και όταν εγώ θα καταστρέψω τους ύπους και τους αναβάτες του υπηκού υπέρ του Ζωροβάβελ, τότε την ημέρα εκείνη θα αποκαλυφθούν τα ασάλευτα που είναι στη ζωή σου, που είναι μέσα στην καρδιά σου, που κρύβονταν και δεν τα βλέπεις ούτε κι εσύ, αλλά και δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ούτε από σένα αλλά ούτε από το Θεό. Τότε θα τα αποκαλύψω, θα φανερωθούν, και τότε εγώ πλέον ελεύθερος, αλλά και εσύ πλέον ελευθερωμένος, εγώ ελεύθερος να σε πλησιάσω και εσύ ελευθερωμένος να έρθεις κοντά μου, εγώ θα σε πλησιάσω και θα σε πάρω στα χέρια μου, και τότε θα είσαι αληθινά δούλος μου. Γιατί αν δεν καταστραφούν τα σαλεφόμενα μέσα στη ζωή σου, δεν μπορείς να είσαι δούλος μου. Θα θέλεις, θα προσπαθείς, ακόμη και θα νομίζεις ότι είσαι δούλος μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα είσαι. Γιατί τα σαλευόμενα έχουν καλύψει τα ασάλευτα τα οποία διακρίνει ο Θεός μέσα στη ζωή και στην καρδιά των ανθρώπων, και δεν τα διακρίνει κανένας άλλος, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος. Τις δυνάμεις τις οποίες μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει στη ζωή του κάθε ενός και της κάθε μιας και του κάθε παιδιού και του κάθε γέροντα, δεν μπορεί να τις διακρίνει ο άλλος άνθρωπος, ούτε ο ίδιος για τον εαυτό του, παρά μόνο ο Θεός. Και επειδή τις διακρίνει, λέει, θα σύσω τον ουρανό το δικό σου, τον ουρανό το δικό σου, την πνευματική σου ζωή, την πνευματική σου και εκκλησιαστική σου κατάσταση θα τη σύσω, θα σύσω και τη γη τη δική σου, την καθημερινότητα και τα γήινα, για να κρεμιστούνε αυτά τα οποία καλύπτουν, κρύβουν και εμποδίζουν να αποκαλυφθούν τα ασάλευτα, που τότε εγώ θα μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω και θα μπορέσω να στείλω τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, ώστε να είσαι πραγματικά στα μάτια του Θεού δούλος και όχι στα μάτια των ανθρώπων ή στα μάτια τα δικά σου. Γιατί εμείς λέμε πολλές φορές δούλος του Θεού είμαι, γιατί κάνω ό,τι θέλει ο Θεός. Όχι, λάθος. Δούλος του Θεού είναι εκείνος, λάθος. Ο δούλος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτός τον οποίον συστήνει ο Θεός, όχι μόνο με το λόγο του,
αλλά και με τα έργα του. Ιδού ο δούλος μου, φωνάζει ο Θεός, εις τον οποίον ευαρεστήθην, τον οποίον έκλεξα, τον οποίον θα αποκαλύψω και τον οποίον θα χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου, και εννοούσε το Χριστό. Και παλαιότερα είπε «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά μου και ο οποίος δεν ήταν απαρχής». 12-13 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν ο Θεός να γκρεμίσει τα σαλευόμενα του Δαβίδ για να αποκαλυφθούν τα εσάλευτα και να αποκαλυφθεί σαν βασιλεύς ενώ στα 30 του, ενώ τον είχε χρήσει βασιλιά στα 17 του. Τώρα λοιπόν ο Ζωροβάβελ είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να τον αποκαλέσει ο Θεός δούλο του και είναι έτοιμος ο Θεός να τον θέσει σφραγίδα του. Μέχρι τώρα τον αποκαλούσε Ζωροβάβελ τον διοικητή των ιών του Σαλαθιήλ, αλλά τώρα τον αποκαλεί Ζωροβάβελ, ο δούλος μου και η σφραγίδα του Θεού, με όλη την εξουσία του Θεού. Και μπορούμε να φανταστούμε, αγαπητά μου αδέλφια, τι σημαίνει σε έναν άνθρωπο, και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, να του χαρίσει την εξουσία του, να τον πάρει και να τον θέσει σαν σφραγίδα δική του. Για να το καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει τούτο, ας σκεφτούμε τι έκανε ο Φαραώς τον Ιωσήφ. Τον πήρε από τα βάθη της φυλακής, όπου μέσα σε αυτή τη φυλακή και εν γέννη στα 12-13 χρόνια της ζωής του κατέστρεφε ο Θεός τα σαλευόμενα. Και όταν ήρθε η στιγμή, τον έλαβε από τα βάθη της φυλακής, τον έντυσε βασιλικά ενδύματα ο Φαραώ και διαδήματα, του έδωσε τη σφραγίδα του και τον κατέστησε αντί του Φαραώ. Όπως αργότερα το Μωυσή τον έλαβε από εκεί που φύλαγε τα πρόβατα του πεθερού του, του έδωσε μία ράβδο και τον έθεσε σφραγίδα του και του είπε «Εσύ θα είσαι Θεός στο Φαραώ και στην Αίγυπτο». Και ο Αρών θα είναι ο προφήτης ο δικός σου, αφού λες ότι είσαι βραδύγλωσσος και δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ίδιο έκανε και με τον Δανιήλ, ένα παιδάκι εχμαλωτισμένο, δούλος. Τον πήρε και τον έθεσε κυβερνήτη στις επαρχίες και μετά στη Βαβυλώνα. Το ίδιο έκανε και με τον Δαβίδ, ένα τσομπανάκο τον έκανε βασιλιά. Και έτσι εργάζεται ο Θεός με όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως το να καταστραφούνε τα σαλευόμενα είναι πόδινο, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό με επίγνωση ότι τα σαλευόμενά του αποτελούν πρόσκομα στον Θεό να τον προσλάβει εν δόξη, με επίγνωση ότι τα σαλευόμενά του ανθρώπου, τα δικά του, αποτελούν εμπόδιο στον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό και να τον δοξάσει. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος, γνωρίζοντας ότι τα σαλευόμενα αποτελούν το πρόβλημα στη σχέση μας με το Θεό, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, να του αφαιρέσει τα σαλευόμενα με τον τρόπο που αυτός ξέρει και όπως αυτός ξέρει, δηλαδή όπως ο Γεωργός να κλαδέψει την άμπελο του Κυρίου για να φέρει καρπό πολύ, εις δόξαν Θεού Πατρός. Καλούμεθα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μπροστά σε αυτά τα χρόνια τα οποία έρχονται,
και τα οποία είναι πλησίον. Καλούμεθα να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε. Όχι να διακρίνουμε τα δικά μας τα σαλευόμενα, ελάχιστα θα βρούμε. Και εν πάση περιπτώσει όχι όλα. Αλλά και αν τα διακρίνουμε, δεν θα μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε από τη ζωή μας. Καλούμεθα όμως. Ή να αφήσουμε το Θεό επειδή μας αγαπάει και επειδή ο Κύριος έρχεται και επειδή η αρπαγή της Εκκλησίας είναι πλησίον, να καταστρέψει τα σαλευόμενα τα δικά μας επώδυνα όμως. Ή να ζητήσουμε από το Θεό χάρη, έλεος, να αφαιρέσει τα σαλευόμενα από τη ζωή μας ώστε να μας καταστήσει έτσι εκεί που Αυτός θέλει. Και έτσι και εκεί που Αυτός θέλει. Αλλά πολλές φορές υπάρχει το εξής σοβαρό πρόβλημα. Αγαπάμε τα σαλευόμενα. Και μάλιστα πολύ. Και μάλιστα δεν μπορούμε να τα απαρνηθούμε. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Βλέποντάς μας πόσο πολύ αγαπάμε τα σαλευόμενα. Και επειδή μας αγαπάει ο Θεός μακροθυμεί και μακροθυμεί και συνεχίζει να μακροθυμεί. Αλλά η μακροθυμία του Θεού, επειδή ο καιρός είναι πλησίον και επειδή η αγάπη του Θεού είναι απέραντη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη για τον κάθε ένα από μας, έχει όρια. Πριν λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βρεθούμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και είναι αληθινό, γιατί είναι γεγραμμένο, είναι η Γραφή, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι η κρίση θα αρχίσει πρώτον από το οίκο του Θεού. Και γιατί θα κάνει κρίση ο Θεός από το οίκο του? Για να αφαιρέσει τα σαλευόμενα, γιατί θέλει η δόξα του εσχά του οίκου να γίνει μεγαλυτέρα της του πρώτου. Θέλει να διακαθαρίσει το αλώνιον, το προσωπικό μας αλώνιον πρώτα. Γιατί η Εκκλησία είναι δική του, αλλά η ζωή είναι δική μας. Η ζωή μου είναι δική μου, την ορίζω, μου έχει δώσει απόλυτη ελευθερία ο Θεός να κάνω ό,τι θέλω. Και μας παρακαλεί ο Θεός να θελήσουμε το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία της καταστροφής των σαλευωμένων. Ίσως, αδερφοί αγαπητοί, να είναι λίγα τα όρια του καθενός από μας. Άλλος λίγο λιγότερο, άλλος λίγο περισσότερο, αλλά το τέλος πάντων επλησίασε, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ας αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό. Και μάλιστα ας αγωνιζόμεθα πιο σωστά τον αγώνα τον καλό. Ας εξητούμε από τον Κύριο το δρόμο τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και ζητήσουμε από το Θεό χάρη και έλεος να διατηρείται η πίστη μας στο Χριστό και στο Λόγο Του μέχρι τέλους. Γιατί τα σαλευόμενα εκεί στοχεύουνε. Στοχεύουνε να σταματήσεις τον αγώνα τον καλό, να αγωνίζεσαι. Στοχεύουνε να σου αλλάξει το δρόμο, να φύγεις από το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για σένα. Στοχεύουνε να σου λιγοστέψουνε, αν μη να σου καταστρέψουνε την πίστη. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και δεν θα μας αφήσει. Έχει τρόπους. Πρώτα παρακαλεί, προτρέπει, συμβουλεύει, γιατί είναι ο αληθινός σύμβουλος. Και ύστερα, σαν Θεός, σαν Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, ενεργεί με τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος τις δικές του. Ας πούμε λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, σήμερα με όλη μας την καρδιά: Κύριε, γέννητο το θέλημά σου στη ζωή μου, γεννηθήτο το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη.
ήθε να γίνεται πάντοτε από σήμερα και στο εξής το θέλημά σου και μόνο το θέλημά σου στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην πνευματική μας ζωή. Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε, ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν.